Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Νέα δεδομένα αναμένονται το επόμενο διάστημα στην έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, καθώς σε εξέλιξη είναι οι διαγωνισμοί για τις παραχωρήσεις στο Ιόνιο και την Κρήτη. Κοντά μας είναι ο κύριος Γιάννης Μπασιάς, ο πρόεδρος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων, ο οποίος θα μας μιλήσει, θα μας δώσει μια πρώτη γεύση για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Κύριε Μπασιά, σε εξέλιξη είναι ο διαγωνισμός για το Ιόνιο και την Κρήτη. Πώς αξιολογείται αυτή τη στιγμή το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις περιοχές? Το επενδυτικό ενδιαφέρον θα φανεί όταν τελειώσει ο διαγωνισμός, 90 μέρες της περίοδου που οι εταιρείες έχουν δικαίωμα να κοιτάξουν τα δεδομένα και να παραδώσουν την πρότασή τους με το πρόγραμμα εργασιών. Αυτή τη στιγμή πάντως έχουμε δει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όλες οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν δείξει ενδιαφέρον, και είναι λογικό, γιατί η περιοχή, η δικιά μας, είναι συνέχεια της περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, που έχουν γίνει πάρα πολλές ανακαλύψεις και όπου το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο από διεθνείς εταιρείες. Οπότε βλέπουμε και εμείς το ενδιαφέρον αυτών των εταιρεών που έρχονται να δουν τα δεδομένα, να συζητήσουν μαζί μας, να καταλάβουν τις συνθήκες εργασίας και των προγραμμάτων που θα πρέπει να μας παραδώσουν, και όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Θεωρείτε ότι υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε προδυσάρεστων εκπλήξεων όπως είχε γίνει παλαιότερα? Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές ίσως στο θεσμικό πλαίσιο που θα ευνοούσαν ένα πιο θετικό περιβάλλον? Το θεσμικό πλαίσιο είναι μια χαρά. Κάποιες μικρές αλλαγές μπορεί να χρειάζεται να γίνουν, που θα γίνουν όσο προχωράει ο καιρός. Η διαφορά είναι ότι παλιότερα η Δυτική Ελλάδα, θαλάσσια και η περιοχή της Κρήτης είχε κοπεί σε μπλοκ, τα οποία δεν είχαν καλές διαστάσεις, ήταν μικρά. Το κόστος είναι μεγάλο, όπως έχουμε πει, για την έρευνα, οπότε χρειάζονται μεγάλες εταιρείες να αντέξουν αυτό το κόστος. Έχουμε ανθρακικά πετρώματα και όλες αυτές οι συνθήκες υποχρεώνουν να έχεις μεγάλα μπλοκ για να μπορέσουν μετά από 3 χρόνια να αφήσουν 25% να το γυρίσουν στο κράτος οι εταιρείες. Αν τα μπλοκ είναι μικρά, μια μεγάλη εταιρεία δεν θα έρθει να δουλέψει σε ένα μικρό μπλοκ και επιπλέον να πρέπει να αφήσει 25% στο κράτος μετά από 3 χρόνια. Επομένως, είναι πιο θετικές οι προοπτικές αυτή τη στιγμή. Πολύ καλύτερη κατάσταση, και ιδιαίτερα με τις ανακαλύψεις οι οποίες έχουν γίνει τελευταία στην περιοχή νότια της Κύπρου, στην Αίγυπτο, γιατί έχουμε ίδια συστήματα πετρελαϊκά. Μιλήσατε και για κόστος. Mm-hmm. Απαιτείται η αγορά σεισμικών από μια εταιρεία που θέλει να επενδύσει. Το κόστος είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. 1,2, 1,5, κάπου εκεί είναι. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να λειτουργεί αποτρεπτικά αυτό το ποσό, αυτό το κόστος? Καθόλου, γιατί ούτε 0,1% ούτε 0,5% της συνολικής επένδυσης που πρέπει να κάνει μια εταιρεία ή ένα κονσόρτιο εταιριών, με το ρίσκο που θα πάρουν για τα 3, 4, 5, 6 χρόνια έρευνας ή 7, 8, είναι μηδαμινό. Εάν δεν μπορείς να σηκώσεις ένα τέτοιο ρίσκο, ένα τέτοιο κόστος, πώς θα μπορέσεις να κάνεις μια αίτηση στο κράτος και να πεις ότι εγώ θα κάνω επενδύσεις, θα κάνω μεγάλες έρευνες, θα κάνω γεωτρήσεις όπου η κάθε μία στοιχίζει τουλάχιστον 100, 120 εκατομμύρια, είναι αδιανόητο. Και τι πρόγραμμα εργασίας θα καταθέσει μια εταιρεία εάν δεν έχει πάρει τα σεισμικά δεδομένα? Δεν μπορεί να έχει απολύτως καμία ιδέα το τι υπάρχει κάτω από το νερό.